Η ώρα είναι 4 τα ξημερώματα. Με ξυπνάνε τα δεκάδες μηνύματα που φτάνουν στο κινητό μου. Έχουμε άφηξη σε μια παραλία στο βόρειο κομμάτι του νησιού. Είναι περίπου 30 άτομα. Χρειαζόμαστε κουβέρτες. Τα 7 είναι παιδιά. Είναι Δεκέμβριος του 2015 και τα μηνύματα αυτά φτάνουν στο κινητό μου στην Αθήνα απευθείας από τη Μυτιλίνη, το επίκεντρο του προσφυγικού. Σηκώνομαι από το κρεβάτι, ανοίγω το λάπτοπ, μπαίνω στο dashboard που έχουμε δημιουργήσει με την ομάδα μου και επικοινωνώ με την συντονίστρια η οποία βρίσκεται εκείνη την ώρα ενεργή στη Μαλαισία. Επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχει αυτοκίνητο διαθέσιμο, το οποίο μπορεί να μεταφέρει πράγματα από μία από τις 7 αποθήκες του νησιού και να τα φέρει στον καταβλισμό. Ταυτόχρονα με εμάς όμως έχει κινητοποιηθεί ένα ολόκληρο άλλο σύστημα. Οι Ισπανοί ναυαγοσώστες εθελοντές κατευθύνονται ήδη στην παραλία, ένας γιατρός έχει φτάσει ήδη εκεί και αυτοκίνητα είναι διαθέσιμα για να μεταφέρουν τα παιδιά και τις γυναίκες στον καταβλισμό. Το προσφυγικό είναι μία έννοια η οποία έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία 2 με 3 χρόνια και έχει γίνει πλέον πολύ γνώριμη. Είναι γνώριμες οι εικόνες, είναι γνώριμοι και οι αριθμοί. 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν φτάσει στην Ευρώπη τα τελευταία 2 με 3 χρόνια, περίπου 1 εκατομμύριο πέρασαν από την Ελλάδα και 50 με 60.000 παραμένουν στη χώρα μας σήμερα. Αυτό όμως που θα ήθελα να συζητήσουμε, να σας παρουσιάσω σήμερα, είναι μία πτυχή την οποία δεν συζητάμε τόσο πολύ. Δεν συζητάμε για το γεγονός ότι για αρκετούς μήνες όλος ο συντονισμός των εθελοντών βασιζόταν επάνω σε μερικά Google Documents, ένα WhatsApp group και μια ομάδα Facebook. Ότι μέσα από αυτά τα απλά εργαλεία ήρθαν χιλιάδες εθελοντές στη χώρα μας για να προσφέρουν, όχι μόνο στους πρόσφυγες, αλλά και στους ντόπιους και τις τοπικές κοινωνίες που έπρεπε να ανταπεξέλθουν σε αυτή την ξαφνική αλλαγή. Ότι μέσα από τα εργαλεία που υπάρχουν στο κινητό μας, μπορέσαμε να συντονίσουμε δωρεές από όλο τον κόσμο και να φτάσουν μέχρι εδώ, είτε χρηματικές είτε υλικές, για να υποστηρίξουν χιλιάδες ανθρώπους που τις είχαν ανάγκη. Όταν λοιπόν με ρωτάνε για ποιο λόγο ασχολούμαι εγώ με το προσφυγικό, λέω ότι το κάνω επειδή γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι αφήσανε τις ζωές τους για να έρθουν εδώ και να βοηθήσουν. Να δώσουν τις δικές τους γνώσεις, να δώσουν τις δικές τους δυνάμεις σε κάτι το οποίο θεωρείται πλέον ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Παθιάστηκα με το πάθος τους. Παθιάστηκα με το γεγονός ότι κάθονταν μαζί μου και κάνανε συντονιστικές συναντήσεις 10 και 11 η ώρα το βράδυ σε κρύες αποθήκες κάπου κοντά στη Θεσσαλονίκη, για την ενέργεια που δίνανε σε αυτό που κάνουν. Πάνω απ' όλα όμως, παθιαστήκαμε όλοι με την δύναμη, την αντοχή και την ανθρωπιά που δείχνανε οι ίδιοι πρόσφυγες, που έρχονται μέχρι εδώ με τόσο λίγα και ελπίζουν για κάτι καλύτερο. Μέσα σε αυτό το χάος όμως, η πραγματική ερώτηση είναι ότι μπορεί αυτή η ανάγκη εμένα να με παθιάζει και να με κινητοποιεί. Πώς μπορώ όμως να βοηθήσω? Τι δυνάμεις έχω, τι γνώσεις, τις οποίες μπορώ να προσφέρω? Γιατρός δεν είμαι, δεν είμαι ναυαγοσώστης. Εγώ αυτό που ξέρω είναι οι startups και η καινοτομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Πώς μπορώ εγώ αυτά τα πράγματα να τα χρησιμοποιήσω? Μου πήρε λίγο χρόνο για να το βρω, αλλά θέλω να σας πάρω μαζί μου σε αυτή τη διαδικασία που με οδήγησε εδώ. Και για να το κάνω αυτό, θα ήθελα να σας παρουσιάσω 2 παραδείγματα, 2 projects με τα οποία έχουμε δουλέψει. Το πρώτο είναι το Drop Up, που έχει δημιουργηθεί από το Drop in the Ocean. Και το δεύτερο είναι το One Happy Family Community Center στη Λέσβο. Το Drop Up έρχεται να απαντήσει σε μία πολύ βασική ανάγκη, που είναι η διανομή NFIs. Τα NFIs είναι αναγκαία προϊόντα, non-food items, δηλαδή ρουχισμός, παπούτσια, πάνες, σαπούνι. Συνήθως η διαδικασία γι' αυτό είναι ότι στέκεσαι στη σειρά, περιμένεις, παίρνεις πράγματα μέσα από μια αποθήκη, δεν έχεις τη δυνατότητα να διαλέξεις αυτά που χρειάζεσαι, μπορεί τα παπούτσια να μην είναι το σωστό νούμερο. Η Drop in the Ocean, λοιπόν, θέλησε να δώσουν μια διαφορετική λύση σε αυτή τη διαδικασία, δημιουργώντας ένα χώρο ο οποίος είναι φτιαγμένος σαν μαγαζί. Όσοι κατοικούν στο καταβλισμό έρχονται και χρησιμοποιούν ένα virtual currency για να επιλέξουν αυτά που θέλουν,
με μια πολύ απλή διαδικασία. Και όλο αυτό το, όλος αυτός ο μηχανισμός στηρίζεται πάνω σε ένα λογισμικό, το οποίο δίνει ανα πάσα στιγμή εικόνα του τι βρίσκεται μέσα στην αποθήκη, τι βρίσκεται στο μαγαζί και τι επιλέγουν οι άνθρωποι που περνάνε μέσα από το χώρο. Υπάρχουν δηλαδή πραγματικά data τα οποία μπορούν να δείξουν στους δωρητές τους για να τους πούν ότι αυτές είναι οι ανάγκες μας. Με βάση τον προηγούμενο χειμώνα, αυτά θα χρειαστούμε φέτος. Το δεύτερο παράδειγμα, το One Happy Family Community Center στη Λέσβο, είναι ένας χώρος ο οποίος είναι εκτός καταβλισμού, είναι ανοιχτός και στην τοπική κοινωνία και πέρα από τα βασικά που παρέχουν συνήθως τέτοιοι χώροι που είναι τα μαθήματα γλώσσας, εσύτηση, είναι ένας χώρος ο οποίος έχει κήπο περμακουλτούρας, βασίζεται επίσης πάνω σε ένα virtual currency για το, να βλέπουν τι μαθήματα και τι ασχολίες επιλέγουν όσοι έρχονται εκεί και δίνει τη δυνατότητα στους ίδιους τους πρόσφυγες να επιλέξουν τις δραστηριότητες που θέλουν, να συμβάλλουν στη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων και πολλές φορές να τις διαχειριστούν οι ίδιοι. Μιλάμε λοιπόν για δύο τελείως διαφορετικά παραδείγματα, τα οποία όμως έχουν ένα βασικό στοιχείο κοινό. Την αξιοπρέπεια και το να δώσουν την δύναμη της επιλογής πίσω σε ανθρώπους οι οποίοι την έχουν χάσει μέσα από τη στιγμή που βρίσκονται, μέσα από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη ζωή τους. Αν το σκεφτούμε όμως, εγώ άρχισα να αναγνωρίζω κάτι πάρα πολύ γνώριμο. Μία μικρή ευέλικτη ομάδα, η οποία αναγνωρίζει μία ανάγκη, δημιουργεί μία πρωτότυπη λύση και σιγά σιγά δουλεύει για να εξελίξει μία απάντηση σε αυτή την ανάγκη. Ακούγοντας το τι χρειάζονται οι χρήστες της και κάνοντας συνεχώς νέα βήματα για να έρθει πιο κοντά στο ιδανικό ή στο τέλειο. Για όσους από εσάς ασχολούνται με τα startups, ίσως να έχει ανάψει μέσα στο ίδιο λαμπάκι που άναψε, το ίδιο κλικ που έγινε στο δικό μου μυαλό. Αυτός είναι ο τρόπος που αναπτύσσονται χιλιάδες projects, εταιρείες και startups σε όλο τον κόσμο. Είναι η λογική του Lean Startup και πάνω απ' όλα για μένα ήταν μια στιγμή που μπόρεσα να πω: αυτό είναι κάτι που εγώ το ξέρω. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω δουλέψει και είναι κάτι στο οποίο μπορώ να προσφέρω. Είναι ένα στοιχείο, μια γνώση που την έχω από ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι της καριέρας μου, άρα μπορώ να το βάλω στην υπηρεσία ενός κοινωνικού σκοπού. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Η ερώτηση ήταν τι μπορώ να κάνω εγώ και μέσα από αυτό δημιουργήθηκε το Campfire Innovation. Ακολουθούσαμε και εμείς οι ίδιοι τη λογική του Lean Startup. Πρώτα απ' όλα, ποιο ήταν το πιο βασικό πράγμα που μπορούσαμε να δημιουργήσουμε. Ποιο ήταν το MVP, το Minimum Viable Product, που λένε και στο χωριό μου. Αυτό που υπήρχε ανάγκη να δημιουργηθεί εκείνη την εποχή ήταν μια χαρτογράφηση, μια εικόνα δηλαδή το ποιες είναι αυτές οι ομάδες, τι κάνουν, πώς ασχολούνται, με τι ασχολούνται, τι δράσεις έχουν. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, δημιουργήσαμε μια χαρτογράφηση των ομάδων που, που δραστηριοποιούνταν εκείνη την εποχή και δραστηριοποιούνται και σήμερα. Το δεύτερο πράγμα που κάναμε είναι να ακούσουμε τους ίδιους τους ανθρώπους που καλούμασταν να υποστηρίξουμε, δηλαδή τις ομάδες με τις οποίες δουλεύαμε. Αυτό που μας ζητούσαν ήταν περισσότερη συνεργασία, περισσότερο συντονισμός και η δυνατότητα να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να δουλεύουν μαζί. Αυτό το δοκιμάσαμε με διάφορους τρόπους. Η λίστα, λοιπόν, η χαρτογράφηση έγινε database για να μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι projects υπάρχουν. Για να μπορούμε να χαρτογραφούμε και να απαντάμε στην ερώτηση του ποιος άλλος δουλεύει πάνω σε κάτι παρόμοιο με μένα και να μπορούμε να υποστηρίζουμε αυτή τη διασύνδεση. Και σιγά-σιγά δοκιμάσαμε και διάφορα μοντέλα συντονισμού. Από το πιο κλασικό συντονιστικό μοντέλο του coordination meeting μέχρι κάποια round tables ώστε να δημιουργούνται κοινά project και να μπορέσουν αυτές οι ομάδες να δουλέψουν μαζί. Πάνω απ' όλα όμως έπρεπε να βρούμε ποια είναι η ιδιαίτερη δύναμή μας. Και αυτή ήταν το γεγονός ότι προερχόμαστε από ένα χώρο ως ομάδα που είναι διαφορετικός. Έχουμε μάθει να αναγνωρίζουμε την καινοτομία και το αντίκτυπο που μπορούν να έχουν κάποια project και την νέα νοοτροπία που μπορούν να φέρουν και μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα αναδείξουμε. Το μεγαλύτερό μας προνόμιο δηλαδή ήταν το γεγονός ότι μπορούμε να στεκόμαστε σε σκηνές όπως είναι η σημερινή και να μιλάμε για τις δράσεις ανθρώπων οι οποίοι είναι κάθε μέρα στο πεδίο και δημιουργούν νέες λύσεις για την ανθρωπιστική βοήθεια. Και αυτό δεν το κάνω επειδή θέλω να αποσπάσω την προσοχή από την πραγματικότητα του προσφυγικού. Η πραγματικότητα είναι ότι οι αφήξεις συνεχίζονται, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνεχίζουν να ζουν σε καταβλισμούς, σε άσχημες συνθήκες και ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι 2 χρόνια τώρα μέσα σε ένα νομικό σύστημα περιμένοντας να δουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα της ζωής τους. Το να μιλάμε όμως
για καινοτόμες λύσεις στο προσφυγικό, για δράσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες βάζουν την καινοτομία και ένα νέο τρόπο σκέψης και την αποτελεσματικότητα στην υπηρεσία της κοινωνικής προσφοράς, είναι να παίρνουμε θέση απέναντι στο προσφυγικό και να λέμε ότι έτσι θέλουμε να λυθεί. Έτσι θέλουμε να είναι αυτή η συμπεριφορά. Επειδή μπορεί τα νούμερα να μας τρομάζουν και οι εικόνες να είναι τραυματικές, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε την άγνοια και τον φόβο να στερήσουν από άλλους ανθρώπους το δικαίωμά τους στην αξιοπρέπεια. Και αυτό το κάνουμε για τις 60.000 ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα, το κάνουμε για το 1,5 εκατομμύριο που έχει φτάσει στην Ευρώπη, το κάνουμε για τα 65 εκατομμύρια που βρίσκονται σε μετακίνηση αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, και το κάνουμε για τα 250 εκατομμύρια που θα χρειαστεί να μετακινηθούν λόγω της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2050. Διότι σήμερα, κινητοποιώντας την τεχνολογία, φέρνοντας ανθρώπους οι οποίοι έχουν τεχνογνωσία και ξέρουν να αναπτύσσουν γρήγορα και αποτελεσματικά λύσεις για τέτοια προβλήματα, και ακολουθώντας τις αρχές της αξιοπρέπειας και της κοινωνικής προσφοράς, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις λύσεις που χρειάζεται το προσφυγικό σήμερα, αλλά και αυτές που θα χρειαστούν για την ανθρωπιστική βοήθεια αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ.